ξεκινάει για τον Νοέμβριο, για να πάω 5 χρόνια στην Γάμα Εθνική. Με δύο λόγια. Ποια τα όνειρα και η στόχη για την φετινή σεζόν. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Θεωρώ ότι έχουμε όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητες πάνω απ' όλα σαν ομάδα όλοι μας, ειδικά τα παιδιά που θα παρτίζουν κάτω στην ομάδα του Ερμή, να κάνουν μια πορεία τόσο καλή όσο καλή παίχτες είναι. Και στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Ο στόχος είναι να γίνουμε μια πολύ καλή ομάδα. Τα παιδιά πέρσι πέτυχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθμο. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο κύμα και με το παράζ. Και ειδικά η φετινή γάμα εθνική που εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη όλων των εποχών. Θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για το πρωτάθλημα. Όπω είπα και πριν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, ο στόχο δεν μπορούμε να λέμε για έναν στόχο συγκεκριμένα στο ξεκίνημα μια χρονιά και όλοι μα ξέρουν πόσα πολλά παιχνίδια υπάρχουν και δύσκολα παιχνίδια. Εδώ λοιπόν ο στόχο μα είναι όσο γίνεται καλύτεροι, όσο γίνεται πιο έτοιμοι στην κατηγορία. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να τα δίνουμε όλα 100% κάθε Κυριακή. Και στο τέλος να φύγουμε εκεί πέρα ευχαριστημένοι και να έχουμε καταφέρει να πάρουμε ό,τι παραπάνω βαθμούς που έχουμε από κάθε παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχουμε όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητες. Έχουμε μια διοίκηση που στα πάντα θα είναι δίπλα μας και το ξέρουμε αυτό. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι χωρίς μεγάλα λόγια στο τέλος θα έχουμε καταφέρει κάτι πολύ καλό. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που λείπουν ακόμα από το παζλ. Ο Ερμής Γιαννών θα χρειαστεί και άλλους ποδοσφαιριστές για να ολοκληρώσει το φετινό ρόστερ. Ναι, πιθανόν να πάρουμε ακόμα 2-3 παιδιά, προσεκτικά όμως επιλεγμένα και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετό καιρό για να κλείσουμε το ρόστερ.